Κύριε Γεννηδούνια, καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο καλό. Καλησπέρα να πούμε. Το καταλαβαίνω, κύριε Γεννηδούνια, πραγματικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες, δύσκολες οι καταστάσεις. 9 άνθρωποι από το δικό σας κλάδο βρίσκονταν στα 2 πρώτα βαγόνια. Συγκλονιστικές οι συνθήκες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα γραφικό σε λίγο, ένα γράφημα σε σχέση με το πώς έγινε το συμβάν, με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε εμείς. Τι λένε τα δικά σας στοιχεία, τι ακριβώς έγινε. Πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έγινε. Πώς πέρασε στην άλλη πλευρά. Αυτό που έγινε είναι ότι προφανώς δόθηκε εντολή σε ένα τρένο που κατευθύνονταν προς Θεσσαλονίκη, είτε σε αυτό που κατευθύνονταν από Θεσσαλονίκη, να μπει σε γραμμή κυκλοφορίας, στην οποία ερχόταν από την αντίθετη πλευρά άλλη αμαξοστοιχεία. Αυτό έχει συμβεί. Άρα, μισό λεπτάκι, γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση στο σταθμό Λαρίσης, τουλάχιστον ενός τετάρτου, που κατέβηκαν, γιατί ήταν πολλοί φοιτητές μέσα στο συγκεκριμένο βαγόνι. Μετά από αυτή την καθυστέρηση υπάρχει ένας μάρτυρας, ο οποίος λέει «πάμε και όπου βγει», ότι άκουσε να λένε. Αλλά το πάμε και όπου βγει τελικά δεν βγήκε. Αυτό είναι το ζήτημα. Κοιτάξτε, κυρία Κουτσελίνη, επιτρέψτε μου, γιατί αυτά που ακούγονται, ας σεβαστούμε τους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στα αμαξοστοιχεία. Αυτά που ακούγονται, εγώ δεν μπορώ να την επιβεβαιώσω. Στην αρχή ακούγαμε και εμείς ότι έπεσε μια ταλίκα στον Ευαγγελισμό και μετά μάθαμε ότι έχει γίνει με τοπική σύγκρουση. Οπότε, επιτρέψτε μου, τουλάχιστον προς σεβασμό σε αυτούς που εκείνη τη στιγμή ήταν στις καμπίνες μηχανοδήγησης, να αμφισβητήσω όλο αυτό που λέτε εσείς. Τα τρένα δεν φεύγουν από τους σταθμούς. Δεν το λέω εγώ. Το λέει αυτό από τις μάρτυρας. Ερώτημα, κύριε Γεννηδούνια. Ναι, σας διαβεβαιώ. Ερώτημα το οποίο τίθεται. Για να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Καλά κάνετε, κύριε Γεννηδούνια. Τρένο από αρχικό σταθμό δεν αναχωρεί αν δεν λάβει εντολή από το διαχειριστή υποδομής. Ο διαχειριστής υποδομής δίνει εντολή στο τρένο, στο μηχανοδηγό και αυτό εκκινεί. Αυτός διευθετεί την πορεία του μηχανοδηγού και του τρένου και αυτός όταν φεύγει το τρένο το βλέπει ότι φεύγει. Άρα το πάμε και όπου βγει δεν υφίσταται ούτε ως φανταστικό σενάριο υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει. Yeah. Αυτοί λοιπόν που έπρεπε να δουν δεν είδαν, συγγνώμη, ότι κινούνται στις ίδιες ράγες, στην ίδια ράγα δύο αμαξοστοιχίες. Εδώ ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο σημείο, στο οποίο είναι ότι τα τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή, γιατί η γραμμή εκεί έχουμε δύο γραμμές στο σημείο εκείνο. Έχουμε τη γραμμή ανόδου προς Θεσσαλονίκη και τη γραμμή καθόδου προς Αθήνα. Τα τρένα λοιπόν κινούνταν τη γραμμή καθόδου και τα δύο. Επειδή όμως δεν λειτουργούν τα συστήματα, η τηλεδιοίκηση που λέμε, προκειμένου να βλέπει ποια τρένα υπάρχουν σε κάθε τμήμα της γραμμής, δεν λειτουργούν τα φανάρια, προκειμένου ο μηχανοδηγός να διαπιστώσει ότι έχει γίνει ανθρώπινο λάθος, αυτό το περίφημο το ανθρώπινο λάθος, και να του δώσει το φανάρι την ένδειξη ότι είναι κόκκινο και δεν πρέπει να συνεχίσει, γιατί κάτι λάθος γίνεται εδώ πέρα. Και δεν λειτουργεί φυσικά και το σύστημα προστασίας που έχουμε στις καμπίνες, on board. Δεν λειτουργεί όλα καθώς. Αυτά γιατί δεν λειτουργούν, μισό λεπτό ρε παιδιά. Εδώ πέρα μας έχετε πει τρία δεν λειτουργούν. Για ποιο λόγο δεν λειτουργούν αυτά τα συστήματα, κύριε Γεννηδούνια? Αυτά τα συστήματα λοιπόν δεν λειτουργούν εδώ και χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε στους υπευθύνους. Εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε κάνει... Κύριε Γεννηδούνια, ποιος είναι ο υπεύθυνος τελικά? Είναι το Υπουργείο Μεταφορών ή είναι άλλοι άνθρωποι? Για τη διαχείριση της υποδομής, τη διαχείριση της κυκλοφορίας των τρένων, τη συντήρηση της υποδομής και τις εντολές, το πώς θα κινηθούν οι αμαξοστοιχίες, υπεύθυνος είναι το ΟΣΕ, άρα μιλάμε για την Τουρκία. Άρα ο ΟΣΕ. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Εσείς από ό,τι μας λέτε δεν υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας. Είναι τρία πράγματα πολύ σημαντικά τα οποία δεν λειτουργούν. Ναι. Και μας λέτε κιόλας ότι αυτό το γνωρίζετε εδώ και χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εδώ και χρόνια ότι δεν λειτουργούν συστήματα? Έχετε κάνει κάποια επίσημη καταγγελία? Όχι, εγώ είπα εμείς το έχουμε καταγγείλει. Το έχετε καταγγείλει. Στην καταγγελία αναφέρετε την επικινδυνότητα το να μην λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα? Ή απλώς είναι μια χαλαρή καταγγελία, όπως έχουμε συνηθίσει γενικότερα να γίνονται χαλαρές καταγγελίες? Γιατί εδώ διακυδεύονται ανθρώπινες ζωές. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν είναι μόνο χαλαρές καταγγελίες, είναι και απεργίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν συντεχνιακές. Οπότε κύριε Γεννηδούνια, αυτή τη στιγμή είστε από πάνω. Αν όλα αυτά τα έχετε προχωρήσει. Να σας πω τι εννοώ. Να σας πω.
Τι εννοώ, ότι εσείς έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τώρα κι εσείς να ζητήσετε τις ευθύνες. Γιατί πραγματικά, εγώ από την αρχή της μέρας σήμερα, που ξημέρωσε δυστυχώς στο σκοτάδι για όλους εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους που έχασαν, τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι που δυστυχώς έχασαν τη ζωή, δεν μπορούν να φωνάξουν αυτή τη στιγμή. Άρα τι έρχομαι να πω, ότι εσείς τόσο καιρό κάποιοι σας κατηγορούσαν ότι όλα αυτά τα κάνατε συντεχνιακά ή πολιτικά ή... Άρα έχετε προβεί σε ενέργειες, γι' αυτό το λέω. Φέρτε τα χαρτιά λοιπόν μπροστά, δείξτε τα όλα στο φως. Γιατί φοβάμαι στο τέλος της μέρας μην κάποιος άλλος πάρει όλο αυτό το δυστύχημα πάνω του και όχι πραγματικά υπεύθυνοι. Αυτό. Να, Κουτσελίνη, επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι, καταλαβαίνετε, σε μια κατάσταση να κοιτάξουμε. Καταλαβαίνω. Αυτό προέχει. Πιστέψτε με, η τελευταία εξώδικη καταγγελία είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2022, δηλαδή πριν δύο μήνες περίπου. Έχουμε λάβει και επίσημη απάντηση. Στην οποία Τι λέει η απάντηση. Θα βγουν όλα στη δημοσιότητα. Δώστε μας τον χρόνο, γιατί εγώ είμαι στην Ελλάδα. Να τα βγάλετε, κύριε Γενιδούνια. Εάν υπάρχει αυτή η αλληλογραφία, να τη βγάλετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο σημαντικό. Λέγεται ότι υπήρχαν ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία τα διαθέτει η χώρα από το 2002. Είναι αληθές αυτό? Είναι τα συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί στις μηχανές on board. Και τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ. Γιατί δεν λειτουργήσαν? Από το 2002. Ναι, πληρώθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από το 2002, δηλαδή, είναι στις αποθήκες και δεν λειτουργούν. Όχι, και εσείς ακόμα λειτουργείτε με χειροκίνητα. Είναι τοποθετημένα, δεν είναι στις αποθήκες. Στα τρένα. Είναι πάνω στο... είναι... και δεν λειτουργούν. Είναι τοποθετημένα πάνω στα τρένα. Ναι. Η γραμμή, η οποία ήταν να ολοκληρωθεί το 2004, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η διπλή ηλεκτροκινούμενη, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2018. Έγιναν και εγγένεια. Έγιναν και εγγένεια, λέει ο κύριος Κατερινόπουλος. Έγιναν και εγγένεια με την παρουσία πολιτικών εκπροσώπων αυτής της χώρας. Πάντα έτσι γίνεται. Ήταν προεκλογικά, λοιπόν, γι' αυτό μπαίνει στους ΣΥΡΙΖΑ. Λειτουργεί λοιπόν, μόλις λειτουργήσε τη διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στην επιδομή σε σχέση με τα συστήματα ασφαλείας. Ξεκινήσαν διαδικασίες να γίνει ανάταξη αυτών των συστημάτων. Επειδή εμείς διαπιστώσαμε ότι καθυστερούσαν διαδικασίες, έχουμε προχωρήσει σε επανειλημμένες ενέργειες. Με τελευταία αυτή το εξώδικο που σας λέω τον Οκτώβριο, το οποίο θα δώσουμε και στη δημοσιότητα. Το οποίο τι σας απάντησαν, κύριε Γενιδούνια? Να το δώσετε, κύριε Γενιδούνια. Πραγματικά να έρθει και ο κύριος Σπύρος Δημητρίου μέσα, ο έγκριτος ποινικολόγος, να κάτσει στην παρέα μας, παρακαλώ, ζωντανά. Ζωντανή εκπομπή είμαστε και θέλω να ακούσω τον κύριο Σόμπολο. Ναι, Ζήνα, να μάθουμε τι απάντησε. Εδώ πέρα ο ΣΕ δεν είναι ακέφαλος. Υπάρχει ένας διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Πατέρας, ο οποίος δεν ξέρω πού είναι εξαφανισμένος αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν τον έχω δει από το πρωί πουθενά. Δεν ξέρω αν είναι στα Τέμπη, αν είναι στο γραφείο του, αν έχει πάρει χαμπάρι το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά έχει ενδιαφέρον, κύριε Γενιδούνια, να μας πείτε τι απαντήθηκε, αν απαντήθηκε αυτό το εξώδικο το πρωί. Απαντήθηκε ότι τα έργα γίνονται και προχωράμε και τέλος πάντων μας κάνετε την προπολιτική, κάπως έτσι ήταν το ύφος. Θα τα δώσουμε. Να τα δώσετε, κύριε Γενιδούνια. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να τα δώσετε. Να μην καθυστερήσετε καθόλου. Γιατί ξέρετε, τώρα θα γίνει ένας χορός εντυπώσεων και θα πρέπει πριν γίνει αυτός ο χορός, εσείς να έχετε καταθέσει τις αλήθειες σας. Σας παρακαλώ για την ψυχή αυτών των ανθρώπων και των δικών σας ανθρώπων. Το λέω γιατί εννέα άνθρωποι που ήταν μέσα σε αυτό το τρένο και στο εμπορικό έχασαν τη ζωή τους. Άνθρωποι που μαζί με εσάς έδιναν τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Και είναι και εκείνοι μέσα σε αυτό το εξώδικο. Εκπροσωπούνται και εκείνοι. Πάντως θα ήθελα να ακούσω, το εξώδικο τι αναφέρει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα βγουν όλα, αλλά σας λέω και πάλι αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι οι άνθρωποι. Να δούμε τι γίνεται, να βρούμε τους ανθρώπους. Υπάρχουν συγγενείς που ψάχνουν, να σεβαστούμε αυτό. Και πιστέψτε με, θα βγουν όλα, γιατί... Ο κύριος Σόμπολος κάτι θέλει να πει. Κύριε Σόμπολε. Θέλω να επισημάνω ότι είναι συγκλονιστικά αυτά που αναφέρει και αποκαλυπτικά αυτά που αναφέρει ο πρόεδρος των εργαζομένων. Είναι δηλαδή όλο το θέμα, το λέει τώρα, γιατί έγινε το φοβερό αυτό δυστύχημα που εδώ έχουμε να κάνουμε με φρικιαστική υπόθεση. Η φρίκη δηλαδή σε όλο της το μεγαλείο. Πολλές δεκάδες οι νεκροί, πολλές δεκάδες επίσης οι τραυματίες.
είναι κάτι φοβερό. Αυτά που αποκαλύπτει τώρα ο πρόεδρος, νομίζω ότι αυτή είναι η βάση της όλης υπόθεσης που φτάσαμε στη σημερινή τραγωδία. Αυτή η αμέλεια, αυτό το χάος που επικρατεί σε διάφορες υπηρεσίες, κάποτε θα πρέπει να σταματήσει αυτό και να δουν πώς θα προλαβαίνουν αυτού του είδους τα ατυχήματα. Επιτρέπεται εν έτη 2023 να μην έχουμε διαδικτυακά, να τα βλέπουν πάνω σε πίνακα, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο τρένο και πώς βαδίζει. Αυτά έπρεπε και ο μηχανοδηγός και ο σταθμάρχης και ο υπεύθυνος της εταιρείας να τα βλέπουν αυτά. Ειδικά όταν είναι πληρωμένα και αγορασμένα τα σύστημα. Κύριε Γενιδούνια, επειδή καταλαβαίνω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Ναι, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ και αναμένω τις επόμενες μέρες να τα πούμε και να κάνουμε μια έτσι άλλη κουβέντα. Καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να είστε στο σημείο και να ελέγχετε όλη αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.